Είναι από την Επιστολή προς Κορινθίους την πρώτη, Ιώτα Αλφα κεφάλαιο και 23 εδάφιο. Για να ετοιμαστούμε, για να συμμετάσχουμε προς ευλογία την ώρα αυτή στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Ιησού Χριστού. Μετέχοντες στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Διότι λέει ο Απόστολος Παύλος, εγώ παρέλαβον από του Κυρίου εκείνο το οποίο και παρέδωκα εις εσάς. 3 χρόνια στην Αραβία του δίδαξε το Ευαγγέλιο από την αρχή μέχρι το τέλος και αυτό το οποίο παρέλαβε από τον Κύριο, αυτό παραδίδηκε σε εμάς. Τότε στους Κορινθίους, σήμερα στην Κηφισιά. Αμήν αδερφοί. Ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός εν τη νυχτή καθήν παρεδίδετο έλαβε άρτον και ευχαριστή σας έκοψε τον άρτον και είπε λάβετε φάγετε αφού διεμήρασε τον άρτον. Τούτο είναι το σώμα μου το υπερημών κλώμενον τούτο κάμνετε στην ανάμνησή μου. Πήρε τον άρτο, τον ευλόγησε, προσευχήθηκε στον Πατέρα να το κάνει κοινωνία σώματος Χριστού, ώστε οι μετέχοντες να γίνονται κοινωνοί του σώματος του Χριστού. Τον έκοψε και τον διεμήρασε και πήρε καθένας από τους 12 μαθητές, συμπεριλαμβανομένου και του Ιούδα, ένα κομμάτι ψωμί. Και αφού είχε διαμοιράσει και τον ίνον και κράταγαν στο ένα χέρι το κομμάτι το ψωμί και στο άλλο χέρι το ποτηράκι τους με τον ίνον, τότε είπε ο Κύριος, «Λάβετε, φάγετε, τούτο είναι το σώμα μου, το υπερημών κλώμενον και το υπερημών διδόμενον, τούτο κάνετε στη δική μου ανάμνηση». Και ο άρτος, διαπίστεως είναι σώμα Χριστού και μετέχομεν στην κοινωνία του σώματος του Χριστού. Και αφού εδείπνησαν και κρατούσαν το ποτηράκι στ' άλλο χέρι, είπε ο Κύριος, πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο είναι το αίμα της Καινής Διαθήκης, το υπερημών εκχυνόμενον, η άφεση αμαρτιών, τούτο κάμνετε στην ανάμνησή μου. Η διαπίστεως, ο ίνος μέσα στο ποτηράκι, είναι αίμα Χριστού και συμμετέχουμε, μετέχοντες, τρώγοντες και πίνοντες, στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Αλλά, αυτό είναι μέγα μυστήριο, μέγα μυστήριο. Σώμα και αίμα Χριστού. Και ο Λόγος του Θεού λέει, όποιος τρώγει το σώμα μου και πίνει το αίμα μου, έχει ζωήν αιώνιον και εγώ θα αναστήσω αυτόν την εσχάτη μέρα. Και όποιος τρώγει το σώμα μου και πίνει το αίμα μου, μέσα μου μένει και εγώ μένω μέσα μας αυτόν. Υπάρχει δηλαδή μία απόλυτη ενότητα όταν τρώμε και πίνουμε διαπίστεως το σώμα και το αίμα του Χριστού, αλλά αξίως προς ευλογίαν και όχι προς κατάκριση. Αν δηλαδή υπάρχει μόνιμη αμαρτία ή αμαρτία που δεν την έχει εξομολογηθεί, τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος, τώρα είναι η μέρα σωτηρίας, τώρα πες Κύριε συγχώρεσέ με. Σήμερα να εξομολογηθεί ο καθένας μας από μόνος του όλες του τις αμαρτίες. Συγχώρεσέ με για αυτό, για εκείνο, για τ' άλλο, για τ' άλλο, για τ' άλλο. Και στο τέλος, και ό,τι δεν θυμάμαι ακριβώς και δεν έχω καταλάβει, συγχώρεσέ με και γι' αυτό, Κύριε. Αλλά για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες μας, πρέπει πρώτα να συγχωρέσουμε εμείς τους αμαρτήσαντας εμάς ή τους αμαρτάνοντας. Πιάσε λοιπόν έναν έναν και πες Κύριε συγχωρώ τον Γιώργο, τον Κώστα, την Ελένη, έναν έναν όλους. Και ολοκληρώνοντας πες
Κύριε αυτούς όλους, ευλόγησέ τους πιο πολύ από μένα. Τότε πραγματικά προς ευλογία και όχι προς κατάκριση θα συμμετάσχεις στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Ας σηκωθούμε τώρα, αδερφοί, και όλοι μας να προσευχηθούμε, σας παρακαλώ.